Γεια σας, βλέπουμε εδώ το δημοσίευμα στο ίντερνετ, στο site της εφημερίδας, Λεφημερίδα. Αυτά βλέπει η Λεφημερίδα. Απομονωμένοι διεθνώς, Πούτιν και Κιμ Ιόγκουν στις συσφίγγουν τις σχέσεις τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για να δούμε πώς η Ρωσία είναι απομονωμένη. Και ξεκινάμε και λέμε. Στο ΟΗΕ των 195 ψήφων η Ρωσία πήρε τους 140 περίπου. Δηλαδή δεν πήρε τις ψήφους των χωρών της Ευρώπης, του Πακιστάν, του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, της Νέα Ζηλανδίας και της Αυστραλίας. Όλος λοιπόν ο υπόλοιπος κόσμος είναι στο πλευρό της Ρωσίας. Μην πιστεύετε τα παραμύθια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μην γυρεύετε στην πραγματικότητα την αλήθεια στις χαλιμά τα παραμύθια. Η αλήθεια είναι αλλού. Ότι το παιχνίδι χάνεται από την παλαιά τάξη πραγμάτων αυτούς με τα δάνεια, με τα διεθνές νοσηματικά ταμεία αυτούς που μας πίναν το αίμα το χάνουν. Και ευτυχώ για μας σε λίγο θα περάσουν ή σε δεύτερη μοίρα ή και θα διαλυθούν στο τέλος που το εύχομαι για να ζήσουμε εμείς καλύτερα. Μην πιστεύετε λοιπόν στις χαλιμάς τα παραμύθια, αλλά ψάξτε από μόνοι σας να μάθετε την αλήθεια. Και όχι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση με χρήματα που είναι δικά σας. Στηριθήκατε τα χρήματα εσείς για να τα πάρουν τούτοι. Τα πάρουν καναλάρκες, δημοσιογράφοι, εφημεριδάδες, όσοι έχουν εφημερίδες από τους δημοσιογράφους, όσοι έχουν site, έγιναν παμπλούτη. Και εσείς ακόμη πιο φτωχοί. Μην πιστεύετε λοιπόν τις εφημερίδες και στις χαλιμάς τα παραμύθια. Ζήτω η αλήθεια την οποία θα τη λέμε εδώ συνέχεια και ασταμάτητα. Η Ρωσία δεν είναι καθόλου απομονωμένη. Απομονωμένοι έχουν σχεδόν μείνει οι Ευρωπαίοι οι Νατοϊκοί γενικώς. Καλημέρα σας και καλά μυαλά.